Νομίζω όλοι θα κάνουν χαρούμενες διακοπές. Αυτός ήταν και ο στόχος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μια πολύ πολύ δύσκολη σεζόν έκλεισε με αυτόν τον τρόπο, με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Στην αρχή των play-off νομίζω ότι κανένας δεν το περίμενε, μόνο εμείς είχαμε την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε και τους υπόλοιπους να πιστέψουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως και κάναμε. Σαν σε ομαδικό επίπεδο ήταν μια δύσκολη σεζόν η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλούς καινούργιους παίχτες. Χρειάστηκε πολύ καιρός και πάρα πολύ δουλειά για να βρούμε ένας τον άλλον, για να δημιουργηθεί χημεία, για να γίνουμε ουσιαστικά ομάδα. Έκλεισε με έναν πολύ χαρούμενο τρόπο γιατί πετύχαμε έναν από τους δύο στόχους της ομάδας, ο οποίος ήταν και ο πιο σημαντικός να βγούμε στο Champions League του χρόνου και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και προσωπικά πιστεύω ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου, βοήθησα. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα και μπόρεσα και εγώ λίγο να βοηθήσω σε αυτόν τον στόχο. Δεν ξέρω, τώρα που ρωτάτε το σκέφτομαι, ίσως δεν ξέρω τι να πω. Και στα άλλα παιχνίδια μου δίνονται ευκαιρίες, απλά έτυχε αυτά και μπήκε, στα άλλα ήμουν λίγο άτυχος. Μάλλον ναι, ξέρω εγώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να του πω συγχαρητήρια γιατί το αξίζει σαν άνθρωπος. Μετά θα ήθελα να πω ότι μας πήρε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και κατάφερε να πετύχει κάτι που φαινόταν εκείνη τη στιγμή κάπως αδύνατο. Οπότε μπορώ να πω ότι το άξιζε και σαν προπονητής και είμαι πολύ χαρούμενος και πραγματικά θα είναι μια καλή συνεργασία. Δεν είμαστε φορεία, αλλά θα το πει. We're not the IRS or the tax, but would you tell us the frame that Mr. Savides gave you? I don't know. I want to know also.